Άνοιξε ο δρόμος για να διεκδικήσουν οι συνταξιούχοι τα αναδρομικά. Ωστόσο, η διαδικασία μπερδεύει τους συνταξιούχους. Τα χρήματα δεν είναι διασφαλισμένα. Ωστόσο, όσοι είχαν μειώσει στις συντάξεις τους, θα πρέπει να μπουν στη διαδικασία ώστε να κατοχυρώσουν το δικαίωμά τους. Οι συνταξιούχοι θα πρέπει να γνωρίσουν ότι το πρώτο βήμα στην διεκδίκηση των αναδρομικών είναι η αίτηση προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΑΕΠ για τις μειώσεις στις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις τους. Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν με έντυπο το οποίο παρέχεται από τα ταμεία και μπορούν να αποσταλούν ακόμη και ταχυδρομικά. Οι συνταξιούχοι τρέχουν να κάνουν αιτήσεις μήπως και κερδίσουν τα αναδρομικά του δώρου Χριστουγέννου και του δώρου Πάσχα και του επιδόματος αδείας. Είναι ο 13ος και ο 14ος μισθός που έχουν κοπεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είτε στους λογιστές, είτε στα περιφερειακά υποκαταστήματα των ταμείων τους, κάνουν τις αιτήσεις αυτές μόνο και μόνο για να μην παραγραφούν τα πίσω χρόνια. Οι συνταξιούχοι, ωστόσο, θα πρέπει να πάρουν στο ταμείο, να πάρουν την αίτηση και να την συμπληρώσουν. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίσουν ό,τι διεκδικούν αναδρομικά 5 ετών. Προλαβαίνουν δηλαδή την παραγραφή των οφειλών που θα προκύψουν. Μέχρι από το 12 και δόθε, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή προσπαθούν να κατοχυρώσουν τα αναδρομικά αυτά των αποδοχών τους. Βέβαια, δεν έχει τελεσυνδικήσει ακόμα και η απόφαση του Λαρισαίου που έκανε την έφεση για το 13ο και 14ο μισθό. Δεν θα τα πάρουν άμεσα οι συνταξιούχοι τα χρήματα τους αυτά, αλλά τουλάχιστον κάνουν τις αιτήσεις για να κατοχυρώσουν λογιστικά τα αναδρομικά των προηγούμενων ετών. Επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι θα είναι η αγωγή κατά ΕΦΚΑ και ΕΤΑΕΠ, η οποία μπορεί να είναι είτε ατομική είτε ομαδική και κοστίζει περίπου 70 με 170 ευρώ ανάλογα με το ποσό που διεκδικεί κάθε συνταξιούχος.